Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι η τρίτη μέρα του Ιουνίου. Να ρίξουμε μια ματιά στο κοινοβουλευτικό και πολιτικό μας ημερολόγιο. Το 1915 βγαίνουν τα αποτελέσματα από τις εκλογές της 31ης Μαΐου, όπου ο λαός υπερψήφισε στην πλειοψηφία το κόμμα των Φιλελευθέρων και ενέκρινε την πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1927 η Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει το νέο Σύνταγμα της χώρας, περισσότερο γνωστό ως Δημοκρατικό Σύνταγμα του 1927. Το 1944 και το 1997 είναι δύο σημαντικές χρονιές για τη Γαλλία. Εκλέγονται πρωθυπουργοί, το 1944 ο Ντεγκόλ και το 1997 ο Ζοσπέν. Το 1994 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα με μαχαίρι κατά των υποψηφίων Ευρωβουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Βασίλη Φρεμίδη, Γιάννη Θεωνά και Μιχάλη Σπυριδάκη, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στη Θεσσαλονίκη. Δράστης, ο ιδιοκτήτης καφενείου Μανώλης Θεοδωράκης, ο οποίος δήλωνε εθνικιστής. 1965 η Ανακριτική Επιτροπή για τις Ατασταλίες της ΔΕΗ προτείνει την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Νίκου Μάρτη για απιστία και απάτη και του Παναγή Παπαλιγούρα για παράβαση καθήκοντος. Ερχόμαστε στο σήμερα και σε μια άλλη εξεταστική επιτροπή με την κατάθεση του επιστημονικού διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, Σάβαρο Μπόλη, καθώς και του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κώστα Κόλια, συνέχισε τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή για τη Διερεύνηση και Διαλεύκανση των Συνθήκων και των ευθυνών που οδήγησαν στην υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των μνημονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την εφαρμογή και υλοποίηση των μνημονίων. Είχαμε αξιολογήσει και επικοινωνήσει τις συνέπειες του προγράμματος του Μνημονίου και στην Τρόικα. Και δυστυχώς οι προβλέψεις μας επιβεβαιώθηκαν, τόνισε στην κατάθεσή του ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, Σάβας Ρομπόλης. Ενώ συμπλήρωσε πως ένα μοντέλο ισομερής ανάπτυξης με πιο ευέλικτα μέτρα θα λειτουργούσε καλύτερα για την οικονομία μας. Παράλληλα, ο κύριος Ρομπόλης σημείωσε το πρόβλημα της ανεργίας, υπογραμμίζοντας πως αυτή τη στιγμή το ποσοστό βρίσκεται στο 26%. Διευκρίνησε όμως πως το μοντέλο ορισμού της ανεργίας είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Ο κύριος Ρομπόλης αναφέρθηκε ακόμα και στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως τα ταμεία έδιναν τα αποθεματικά τους στο κράτος και το κράτος τα επέστρεφε με μηδενικό επιτόκιο, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί γύρω στα 75 με 78 δις ευρώ. Για την κατάργηση των πρόωρων συντάξεων, τόνισε πως η κατάργησή τους είναι θέμα ισότητας και όχι οικονομικού ωφέλους. Επιπλέον, ο κύριος Ρομπόλης σημείωσε ότι από τα 13 ταμεία που υπάρχουν σήμερα, 6 κύρια, 5 επικουρικά και 2 για την καταβολή των εφάπαξ, υπάρχουν οι συνθήκες για να ενοποιηθούν σε 3 και ύστερα, όταν οι συνθήκες οριμάσουν, σε 1 ταμείο. Στη συνέχεια, στην Επιτροπή κατέθεσε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο οποίος έκανε λόγο για τραγική εικόνα στα οικονομικά της χώρας, καθώς όπως είπε, αυτή τη στιγμή υπάρχει στάση πληρωμών του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Παράλληλα, ο κύριος Κόλλιας τόνισε πως το 2014 υπήρξαν 2 τρίμηνα ανάπτυξης μετά από 27 τρίμηνα ύφεσης, ενώ πρότεινε ως ΔΟΕ να λειτουργήσει ως ανεξάρτητη αρχή. Απαντώντας σε ερώτηση για το αν το μνημόνιο έφερε την κρίση ή η κρίση το μνημόνιο, σημείωσε πως η παγκόσμια οικονομική κρίση που επηρέασε και τη χώρα μας έφερε το μνημόνιο και στη συνέχεια ένα κακό μείγμα πολιτικής συνέχισε και μεγέθυνε την κρίση. Τέλος, επεσήμανε πως μέχρι σήμερα καμία κυβέρνηση δεν ζήτησε τη συνδρομή του Οικονομικού Επιμελητηρίου προς την εξεύρεση λύσης για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Τη θέση ότι οι πολιτικές της λιτότητας και το καθεστώς των μνημονίων προσκρούν στις αξίες της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, διατύπωσε η πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, από το βήμα της ολομέλειας του Φόρουμ των Εναλλακτικών Συμμαχία κατά της Λιτότητας, που διοργάνωσαν αριστερές, προοδευτικές και οικολογικές πολιτικές δυνάμεις, κινήματα και συλλογικότητες, το διήμερο 30 με 31 Μαΐου, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στο Παρίσι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου απίφθινε χαιρετισμό στην εναρκτήρια συνεδρίαση της ολομέλειας, με θέμα «Τέλος στη λιτότητα, στόχος μας η ανθρωπιστική ανάπτυξη στην Ευρώπη». Η πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι τα μέτρα λιτότητας και τα μνημόνια έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, σε ηλικιώδη ποσοστά ανεργίας, με αποκορύφωμα την ανεργία των νέων γυναικών, αύξηση του αριθμού των αστέγων, της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και σε ραγδαία μείωση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, εκπαίδευση, υγεία και δικαιοσύνη. Να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Questa mattina mi sono alzato e bella ciao, bella. Questa mattina mi sono alzato e ho trovato.
faces. L'austérité tue. Elle tue des êtres humains. Elle tue la société. Elle tue aussi la démocratie. Elle tue l'Europe des peuples. Et c'est notre responsabilité de mettre fin aux politiques mortelles avant qu'elles tuent l'espoir et les générations futures. Je vais vous parler de mon pays. La Grèce, qui a été soumise à des programmes d'austérité féroces pendant 5 ans, des programmes dits mémorandum, destinés à sauver l'économie, qui ont provoqué la misère humaine, la rupture du tissu social, la récession sans précédent, la plus longue en Europe, en période de paix, et finalement une crise humanitaire profonde. Alors, le peuple grec qui a décidé de prendre son destin à ses mains, qui a rejeté les politiques d'austérité, qui a mis fin à plus de 40 années de gouvernement par les deux partis qui se sont alternés puis alliés au pouvoir pour 4 décennies, le parti de droite, la Nouvelle Démocratie, et le parti dit socialiste, PASOK, deux partis qui se sont alliés pour implémenter des politiques ultra-néolibérales et qui ont causé le désastre économique. Le peuple grec, le 25 janvier, a donné le pouvoir à Syriza, à la coalition de la gauche radicale. Depuis, une vraie lutte se déroule au sein de l'Europe, une lutte entre ceux qui veulent honorer le mandat démocratique du peuple grec, ceux qui veulent mettre un fin à cette austérité, ceux qui veulent défendre la société, les droits de l'homme, l'État social, la démocratie, et ceux qui veulent perpétuer cette austérité atroce et établir un régime antidémocratique de subordination des peuples sous prétexte de rembourser une dette dans sa plus grande partie illégitime, illégale et odieuse. Et on va avoir l'occasion demain de parler d'une initiative du Parlement hellénique, parce que nous avons établi au Parlement hellénique un comité d'audit de la dette publique, le premier comité d'audit de dette établi en Europe pour servir le droit fondamental des peuples de savoir en quoi consiste la dette utilisée contre elle. Et je dirais que de donner à la Grèce un moratorium de remboursement durant cet audit serait la solution logique, la solution rationnelle. Nous faisons appel de la part du Parlement grec, du peuple grec, du gouvernement grec, mais aussi au nom des peuples d'Europe, des peuples du monde et des générations futures. Je suis très, très confidente qu'on va vaincre.
Με θέμα εναλλακτικές λύσεις για το χρέος της περιφέρειας, η Ευρωομάδα της Αριστεράς διοργανώνει μερίδες μελέτης στην Αθήνα σε κεντρικό ξενοδοχείο από χθες Τρίτη έως την Πέμπτη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων είναι το χρέος των χωρών της περιφέρειας, αίτια, συνέπειες και λύσεις, η πολιτική συνοχής ως απάντηση στην οικονομική κρίση, η καταπολέμηση της λιτότητας και των κοινωνικών ανισοτήτων και η αποτύπωση εναλλακτικών λύσεων για την Ευρώπη. Στις εργασίες συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο αντιπρόεδρος και μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, οικονομολόγοι και αναλυτές από διάφορες χώρες της Ευρώπης και 33 ευρωβουλευτές από σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Είναι μια εκδήλωση διαλόγου και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στη μάχη του ελληνικού λαού για έξοδο από την κρίση, γιατί μόνο μαζί μπορούμε να νικήσουμε την κρίση, μόνο ενωμένοι μπορούμε να βρούμε λύσεις. Αυτό είναι το σύνθημα της ημερίδας. Να σας πούμε εντάχει το σημερινό πρόγραμμα. Έχει το πρωί, έχει ήδη ξεκινήσει από τις 9 η ώρα το πρωί, εδώ και λίγα λεπτά. Έχει δύο θεματικές. Η πρώτη θεματική έχει τίτλο «Όταν η ανταγωνιστικότητα υποσκελεί στη συνοχή, απασχόληση και κοινωνική ευημερία». Σε αυτή η συντονίστρια είναι η Κωνσταντίνα Κούνεβα, ευρωβουλευτής. Θα μιλήσει η Ράνια Ντονοπούλου, αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας, και η Ρίνα Ρόνια Κάρη, και αυτή είναι επίσης ευρωβουλευτής. Στις 11 παρατέταρτο έως τις 12.30 έχουμε τη δεύτερη θεματική με τίτλο «Κριτική αξιολόγηση των πολιτικών λιτότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», με συντονιστή τον Κώστα Χρυσόγωνο, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μιλήσει ο Χένρι Μαλόους, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Γιουνούς Ομαρζή, ευρωβουλευτής. Τώρα το απόγευμα έχουμε μία μόνο θεματική με τίτλο «Μία άλλη Ευρώπη είναι εφικτή, καταπολεμώντας τη λιτότητα και τις κοινωνικές ανισότητες». Ξεκινάει στις 3 το απόγευμα μέχρι τις 4.30. Συντονιστής είναι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, ενώ θα συμμετέχει ο Νίκος Χουντής, είναι αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο Μαζίν Μπιόρκ είναι η Μαρλίν Μπιόρκ, είναι ευρωβουλευτής, και η Λόλα Σάντσες, και αυτή είναι ευρωβουλευτής. Και πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι σήμερα συνεδριάζει σε περίπου μία ώρα, κάτι λιγότερο, στις 10 η Εξεταστική Επιτροπή για τα Μνημόνια με την Εξέταση Μαρτύρων. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σύντομη ενημέρωσή σας, πρωινή ενημέρωσή σας από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια.